Με 56 μαχαιριέ κατακρεούργησε τον 63χρονο Ρωμά, ο επίση 63χρονο καθομολογίαν δράστης του στιγερού εγκλήματο στην Κάτω Αχαία, ο οποίο έφτασε το μεσημέρι τη Τετάρτη στα δικαστήρια πατρών με αλεξή φερογυλαίκο συνοδεία αστυνομικών. Κατά την είσοδό του, αρκέστηκε να δηλώσει μετανιωμένο για την πράξη του, ενώ δεν απάντησε σε καμία ερώτηση των δημοσιογράφων για το κίνητρο που όπλησε το χέρι του εμφανίστηκε ενώπιον του εισαγγελέα που του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοχρησία χωρί συνήγορο υπεράσπιση. Ο κατηγορούμενο ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή, ενώ το δικαστήριο θα του ορίσει δικηγόρο. Την ίδια στιγμή σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η Σορός του 63χρονου έφερε συνολικά 56 μαχαιριές. Ο δράστης της δολοφονίας, επίσης Ρωμά, έπληξε το θύμα με μαχαίρι μικρού μεγέθους, το οποίο χρησιμοποιείται σε κτηνοτροφικές εργασίες, καταφέρνοντάς του, αναφέρεται και στην επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, πολλαπλά τραύματα στην κοιλιακή θωρακική χώρα και στα πλευρά. Το κατακρεουργημένο πτώμα που βρέθηκε σε χωράφι κοντά στο δημοτικό σχολείο στα Τσιγκάνικα της Κάτω Αχαΐας μαρτυρούσε από την πρώτη στιγμή πως επρόκειτο για άγριο έγκλημα με το δράστη να επιδεικνύει ιδιαίτερο μένο στο θύμα, το οποίο φέρεται πως προσπάθησε να αντισταθεί.